Τις τελευταίες ώρες έχουν αλλάξει, κυρίες και κύριοι, τα δεδομένα, υγειονομικός χάρτης, τα μέτρα. Θα συναντήσουμε αμέσως τώρα στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης τον Γιώργο τον Χοντρόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τα νέα δεδομένα πώς έχουν μέχρι τώρα στην Θράκη και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας από το δεύτερο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, όπου βρεθήκαμε προκειμένου να σας δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ που μόλις είδατε. Να ξεκινήσουμε από τις πληροφορίες τις οποίες ήδη ακούσατε, ότι τα κρούσματα στην Ροδόπη ήταν 41, 30 στην Ξάνθη, 24 στη Δράμα, 23 στον Εύρο και 19 στην Καβάλα σήμερα. Από ό,τι βλέπουμε, το επιδημιολογικό φορτίο των περιοχών, των διάφορων περιφερειακών ενωτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Ως αποτέλεσμα, αλλάξανε κάποια δεδομένα όσον αφορά τον επιδημιολογικό χάρτη. Μπορείτε να δείτε ότι από αύριο στις 6 το πρωί ο Εύρος θα βρίσκεται στο επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης, όπως αντίστοιχα θα βρίσκεται η Ξάνθη και η Δράμα, η οποία να πούμε ότι μέχρι πριν από 3 μέρες περίπου βρισκόταν στο πράσινο επίπεδο, στο επίπεδο 1. Από εκεί και πέρα, η Ροδόπη, η έκρηξη των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών, φαίνεται ότι προκάλεσε μια αύξηση των επιπέδων της και πλέον έχει περάσει στο επίπεδο 4. Μπορούμε να πούμε και με ασφάλεια ότι πέρασε από το επίπεδο 2 σχεδόν αμέσως στο επίπεδο 4, αφού παρενέβησαν περίπου μερικές ώρες μέχρι που να αλλάξει για ακόμα μια φορά επίπεδο, ύστερα από την εντολή των επιδημιολόγων και φυσικά του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Νίκου Χαρβαλιά. Να περάσουμε όμως τώρα με τη βοήθεια του Control και να δούμε τις υπόλοιπες κάρτες με το πώς ακριβώς αλλάζουν τα μέτρα στην Ροδόπη, δεδομένου ότι πλέον έχει περάσει στο επίπεδο 4. Μπορούμε να δούμε αρχικά στις μετακινήσεις ότι πλέον έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε και με ασφάλεια ότι προκειμένου για ζητήματα εργασίας ή έκτακτης ανάγκης, στο κομμάτι της έκτακτης ανάγκης προφανώς χορηγείται μια άδεια για να γίνουν οι μετακινήσεις, ενώ στο κομμάτι της εργασίας ο εργαζόμενος οφείλει να έχει μια ειδική άδεια από τον εργοδότη του. Έχουμε υποχρεωτική χρήση μάσκα σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους. Αναστολή όλων των συναθρήσεων. Στις δομές πρόνοιας έχουμε μάσκα στο προσωπικό και αναστολή επισκεπτηρίου. Αυτό είναι και μια παρέμβαση που γίνεται προκειμένου να προστατευτούν και οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι. Έχουμε αναστολή εξόδου από το kit προσφύγων. Να αλλάξουμε παρακαλώ κάρτα. Στις εκπαιδευτικές δομές εξετάζεται, ακόμα τα πράγματα είναι ρευστά, εξετάζεται για την ώρα η ενδεχόμενη λειτουργία εκπεριτροπής σε συνδυασμό με τηλεκπαίδευση ή αν θα τελικά θα καταλήξουν στο σύστημα του Υπουργείου, το προηγούμενο σύστημα τηλεκπαίδευση που είχαμε μέχρι τώρα. Στα ΕΗ, από ό,τι φαίνεται, η τηλεκπαίδευση είναι υποχρεωτική στο επίπεδο 4 που βρίσκεται η Ροδόπη. Έχουμε αναστολή δραστηριότητας για συνέδρια, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ενώ στους χώρους λατρείας θα μπορούν να επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα στον χώρο, με φυσικά υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Να περάσουμε να δούμε γιατί το πρώτο τελευταίο κομμάτι. Έχουμε αναστολή λειτουργίας των κινηματογράφων, των παιδότοπων, των μουσικών σκηνών και των κέντρων διασκεδάσεως. Ενώ στην εστίαση έχουμε αναστολή λειτουργίας πλην take away και delivery. Δηλαδή πλέον τα μαγαζιά δεν μπορεί κάποιος να πάει να κάτσει στο μαγαζί. Μπορεί να πάει όμως από εκεί και να πάρει το ρόφημα ή το φαγητό του για να το μεταφέρει και να το καταναλώσει σπίτι του. Στις μεταφορές είναι υποχρεωτική χρήση της μάσκας, όπως άλλωστε ήταν και μέχρι και τώρα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και επιτρέπεται μέχρι 65% πληρότητα. Ενώ στον αθλητισμό επιτρέπεται μόνο η ατομική άσκηση. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Στα γυμναστήρια, μιλώντας για τον αθλητισμό, έχουμε πλήρη αναστολή λειτουργίας στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 4. Αντίστοιχα, υπάρχει περιορισμός των πελατών σε όλα τα καταστήματα τροφίμων, λιανεμπόριο και κομμωτήρια, ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε καταστήματος. Στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουμε μειωμένο το προσωπικό και υποχρεωτική τηλεργασία από το 40% των εργαζομένων, ενώ τέλος στην δικαιοσύνη υπάρχει αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων. Και αφήνοντας πίσω μας την Ροδόπη, η οποία βρίσκεται στο επίπεδο 4, να περάσουμε να δούμε τι αλλάζει και στις περιοχές του Εύρου, της Ξάνθης και της Δράμας, οι οποίες πλέον θα βρίσκονται στο επίπεδο 3. Στην Ξάνθη, λοιπόν, στη Δράμα και στον Εύρο, οι μετακινήσεις. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Η μάσκα είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως άλλωστε είδαμε και στην Ροδόπη. Στις συναθρήσεις, εδώ μπορούμε να συνοστιστούν μέσα σε εισαγωγικά έως 9 άτομα, με μάσκες όμως υποχρεωτικά, και φυσικά τήρηση της αποστάσεως του 1,5 μέτρου. Στις δομές πρόνοιας, υποχρεωτική μάσκα στο προσωπικό και αναστολή όλων των επισκεπτηρίων για να προστατευτούν οι ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Και στο kit προσφύγων γίνεται αναστολή εξόδου για όσους βρίσκονται μέσα. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Στις εκπαιδευτικές δομές, μάσκα υποχρεωτική από 4 ετών και άνω στους μαθητές, ενώ στα ΑΕΗ είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας έως 50 καθήμενους φοιτητές, όταν δηλαδή γίνονται τα διαζώσεις μαθήματα στα αμφιθέατρα. Και φυσικά υπάρχει πάντα και η τηλεεκπαίδευση για όλες τις υπόλοιπες μέρες που τα μαθήματα δεν γίνονται διαζώσεις.
Υπάρχει περιορισμός επισκεπτών σε συνέδρια, εκθέσεις και χώρους λατρείας και μουσεία, ανάλογα φυσικά με τα τετραγωνικά, ενώ τα σινεμά παραμένουν ανοιχτά στον Εύρο, στη Δράμα και στην Ξάνθη, αλλά μόνο με 30% πληρότητα και φυσικά υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Στα κέντρα διασκέδασης και μουσικές σκηνές επιτρέπεται η είσοδος με περιορισμένους πελάτες, αλλά φυσικά απαγορεύεται η ζωντανή μουσική. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Στην εστίαση τώρα, ο ένας κλάδος ο οποίος έχει πονέσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας, είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας από το κοινό κατά την αναμονή. Από τη στιγμή που κάθεται στο τραπέζι, ο πελάτης μπορεί να βγάλει τη μάσκα προκειμένου να καταναλώσει τα τρόφιμα και τα φαγητά. Αλλά επιτρέπονται μόνο μέχρι 4 άτομα στο τραπέζι και η πληρότητα συνολικά στο κατάστημα, σε κάθε κατάστημα, μπορεί να φτάσει μέχρι 50%. Και σύμφωνα φυσικά με το ωράριο, θα είναι κλειστά από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Στις μεταφορές είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μέχρι 65% πληρότητα. Ενώ στον αθλητισμό οι προπονήσεις και οι αγώνες γίνονται χωρίς θεατές και γίνεται μείωση στο 50% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση. Επίσης γίνεται και περιορισμός πελατών στα καταστήματα τροφίμων, όπως αναφέρθηκε και πριν, ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε καταστήματος. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Στις εμπονοπαρήγυρες και κυριακάτικες αγορές λοιπόν γίνεται αναστολή λειτουργίας, ενώ στο λιανεμπόριο η μάσκα είναι υποχρεωτική για όλους και φυσικά υπάρχουν περιορισμοί βάσει του εμβαδού των καταστημάτων. Στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από εργαζόμενους και το κοινό, ενώ και η τηλεργασία στο 40% ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη ή αυξημένου κινδύνου ομάδα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να ανήκει σε μια αυξημένου κινδύνου ομάδα ή μια ευάλωτη ομάδα ή μια ευπαθής, προκειμένου να εισέλθει στο 40% της τηλεργασίας. Και τέλος στην δικαιοσύνη, μέχρι 20 άτομα επιτρέπονται στην αίθουσα, ενώ είναι φυσικά υποχρεωτική η χρήση της μάσκας, Χριστίνα. Μάλιστα, Γιώργο, αυτό που θα κρατήσουμε τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας από αύριο είναι ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Και επίσης να διευκρινίσουμε και κάτι το οποίο πριν από λίγο έγινε γνωστό όσον αφορά την μετακίνηση στους νομούς, τους οποίους είναι στο κόκκινο, στο επίπεδο 4. Ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε ότι τα μέτρα που θα ισχύσουν για το επίπεδο 4 έχουν την μοναδική εξαίρεση στο ζήτημα των χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών συνδέσεων, αλλά και των μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αυτές για πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των πολιτών. Βέβαια, η εξαίρεση αυτή για τις μετακινήσεις στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 4 θα ισχύσει μόνο μέχρι την Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί και μετά θα επαναξιολογηθεί συνολικά για όλες αυτές τις περιοχές. Γιώργο Χονδρόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αναμφίβολα δύσκολες μέρες οι επόμενες. Έτσι, φυσικά.